Απαντήσεις από τον Υπουργό Τουρισμού για τις εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης που παρουσιάζει ξενοδοχείο στο Κοκκίνι Χάνι, το οποίο αποτελεί δημόσια περιουσία, ζητά ο Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με τη συνυπογραφή της τομεάρχη Καταρίνας Νοτοπούλου και 12 ακόμα βουλευτών. Ένα πολύ σημαντικό κτίριο για την ευρύτερη περιοχή, στο Κοκκίνι το Χάνι, το γνωστό κέντρο μετεκπαίδευσης τουρισμού, ο Ξένιος Ήλιος, που για πολλά χρόνια πολλές γενιές ανθρώπων του τουρισμού πέρασαν, εκπαιδεύτηκαν μέσα σε αυτό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, πάνω από μία δεκαετία, μένει ανεκμετάλλευτο, μαραζώνει και έχει δημιουργήσει και κινδύνους όσον αφορά τις ετοιμορροπίες μέσα στο κτίριο. Τίθεται λοιπόν επιτάπητος και ρωτώ τον αρμόδιο υπουργό ποιες είναι οι προθέσεις του γύρω από την αξιοποίηση του εν λόγω κτιρίου, το οποίο μπορεί να παίξει ένα σοβαρό ρόλο και αναπτυξιακό και τουριστικό. Όπως ανέδειξε η Crete TV, το ξενοδοχείο δικαιοδοσίας του Υπουργείου Τουρισμού δεν λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια, με τις υποδομές να καταραίουν. Είναι δημόσια περιουσία του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία καταραίει γιατί δεν έχει δοθεί κάποια ιδιαίτερη έμφαση στις οχλήσεις που υπάρχουν κατά καιρούς και από μένα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε την τραγική κατάσταση που επικρατεί, όπως και τους κινδύνους που ολοχεύουν στο επίμαχο ξενοδοχείο, το οποίο διαθέτει 108 δωμάτια με δυνατότητα επέκτασης σε μία έκταση 40 στρεμμάτων. Πριν 35 χρόνια έγινε όλο το συγκρότημα των κτισμάτων, εξυπηρετώντας κατά βάση ένα μεγάλο συγκρότημα, το οποίο είναι το ΙΕΚ το σημερινό, το οποίο ήταν παλιά το ΕΠΑΣ, επαγγελματικές σχολές δηλαδή, και το ξενοδοχείο. Ουσιαστικά το ένα εξυπηρετούσε το άλλο. Εδώ και 10 χρόνια άλλαξε ο θεσμός της εκπαίδευσης από ΕΠΑΣ και έγινε ΙΕΚ και παράλληλα κλείσαν οι κωδικοί του ξενοδοχείου και το ξενοδοχείο πλέον είναι ανενεργό. Σε εξαιρετικό σημείο, με πολύ καλή αρχιτεκτονική προσέγγιση εκείνης της εποχής, από βραβευμένους αρχιτέκτονες, όπου η πρωτοστάτησε, το τονίζω αυτό, στην εκπαίδευση πολλών γενεών Ηρακλειωτών μέσα σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν βιώματα, υπάρχει ιστορία από αυτό το κτίριο. Με φόντο αυτές τις απαράδεκτες εικόνες, ο Χάρης Μαμουλάκης ζητά απαντήσεις από τον Υπουργό για το αν υπάρχει σχεδιασμός για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης υποδομής, όπως και αν το Υπουργείο προτίθεται να διασφαλίσει τη σωματική ακαιρεότητα των πολιτών. Και μαραζώνει, και όχι απλά μαραζώνει, αλλά και η εγκατάλειψή του δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών. Όπου ξέρετε, ό,τι το εγκαταλείπουμε, πεθαίνει. Καμιά φορά όμως σκοτώνει.